του κλονίστηκε μετά το θάνατο της κόρης του. Το 2006 η μοίρα του έπαιξε ένα άσχημο παιχνίδι όταν ήρθε αντιμέτωπος με την απώλεια της 22χρονης κόρης του, της αγαπημένης του Σοφίας. Αυτή η πληγή πρώτα απ' όλα δεν επουλώνεται ποτέ. Η απώλεια ενός παιδιού, δικού σου παιδιού, μπορεί να ξεπεράσεις όταν χάνεις ένα παιδάκι στο χειρουργείο και να σου στοιχίζει αυτό το πράγμα. Αυτή η πληγή απλώνεται σιγά-σιγά, αλλά η απώλεια του δικού σου παιδιού και της αγαπημένης μου Σοφίας δεν απλώνεται ποτέ και δεν ξεπερνάει. Κάθε μέρα φεύγω, μέτρο, μέτρο, όλο πιο μακριά. Ναι, με έμοιαζε πάρα πολύ. Αλλά ίσως η υπερβολική αφοσίωση στη δουλειά μου και τα λοιπά και τα λοιπά και να μην... Να την παραμέλησε, ας το πούμε λιγάκι. Και από αυτή την άποψη αισθάνομαι και τύψη με την έννοια ότι ίσως έπρεπε να αφιερώσω περισσότερο χρόνο μαζί της. Αλλά έτσι ήταν τα πράγματα. Εγώ νομίζω ότι ήταν πολύ απογοητευμένη. Ίσως η μεγάλη επιτυχία του πατέρα της να της προκάλεσε κατάθλιψη με την έννοια ότι ήθελε να μου μοιάσει. Είναι και αυτή πετυχημένη και τα λοιπά. Και αυτό της προκάλεσε αντίστροφη μέτρηση. Και αισθάνεται και βέβαια μεγάλη απογοήτευση. Και αυτό ήταν που δημιούργησε αυτό το αντίστροφο κλίμα. Δεν είπε τίποτα, δεν εξήγησε γιατί. Δεν αποχαιρέτησε κανέναν. Έφυγε αθόρυβα, αφήνοντας πίσω αναπάντα ερωτηματικά και ατελείωτες ώρες μοναξιάς και θρήνου για την οικογένειά της. Δεν εύχομαι να ζήσει κανένας αυτό που έζησε κι εγώ, σαν πατέρας. Αλλά μόνο να ζήσεις την ίδια εμπειρία μπορεί να καταλάβεις πόσο μεγάλη πληγή είναι και πόσο δεν ξεπερνιέται αυτή η απώλεια. Δεν μπορεί να το, ούτε να το βάλεις σε καλούπια, ούτε να το ερμηνεύσεις. Εύχομαι να μην τύχει σε κανέναν να κάνει, να μην τύχει σε κανέναν να χάσει παιδί. Αλλά μόνο να ζήσεις αυτή την εμπειρία, τότε μπορεί να καταλάβεις συναισθηματικά πώς εγώ αισθάνθηκα, πώς εξακολουθώ να αισθάνομαι για την απώλεια της κόρης. Μόνια αυτή που ανοίγει πόρτες το πρωί στο